γνωρίζουν ότι κρατούν στα χέρια τους την ιστορία της χώρας μας, την οποία πρέπει να αποτυπώσουν στην κάθε λεπτομέρεια με ιδιαίτερη προσοχή. Βρισκόμαστε στο γραφείο της Προεδρικής Φρουράς, στο χώρο που διατηρείται τεχνογνωσία για την κατασκευή και τη συντήρηση των ευζωνικών στολών. Πρόκειται λοιπόν για ένα εργαστήριο που έχει κρατήσει αναλύωτη αυτή την τέχνη στο χρόνο και με μεράκι καθημερινά το προσωπικό του κατασκευάζει από την αρχή ή επισκευάζει τις ευζωνικές στολές. Εδώ κατασκευάζουμε τις στολές των ευζώνων. Οι στολές οι οποίες κατασκευάζουμε είναι οι εξής. Είναι η στολή του αξιωματικού, η στολή του οπλίτη και δύο αυτές είναι οι επίσημες και έχουμε και τις καθημερινές στολές των ευζώνων που είναι οι ντουλαμάδες. Ο θερινός ντουλαμάς και ο χειμερινός ντουλαμάς. Επίσης έχουμε τις κρητικές στολές και τις ποντιακές στολές. Ένας ντουλαμάς 105, επιδιόρθωσο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από φυσικές πρώτες ύλες, όπως το βαμβάκι, το μαλλί, το μετάξι και το βελούδο. Ό,τι αφορούσε τη χρυσοπλωστή που φτιάχνουμε τη στολή του αξιωματικού, είναι τερζίδικη τέχνη που ξεκίνησε από το 1200, από το Βυζάντιο. Οι πρώτες τερζίδες εμφανίστηκαν εκεί. Ό,τι αφορούσε το μαλλί που φτιάχνουμε τη ευζωνική στολή, το γυλαίκο της ευζωνικής στολής, είναι και στην τέχνη, γινόταν στα σπίτια. Το ίδιο συνέβαινε και με το μετάξι. Και αυτή είναι και στην τέχνη που φτιάχνουμε με το μετάξι τις κρητικές στολές. Οι συμβολισμοί που απεικονίζονται στις ευζωνικές στολές, όπως το κυπαρίσι του Μιστρά και το ωμέγα της Ορθοδοξίας, είναι έκδηλοι και απαιτούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία για να ραφτούν, καθώς μία βελονιά αρκεί για να γίνει το λάθος και να ξεκινήσει από την αρχή η διαδικασία κατασκευής τους. Εδώ ράβουμε τη φουστανέλα, εδώ είναι το αρχικό της, από την αρχή, είναι το αρχικό στάδιο, είναι ορθογώνια τρίγωνα 200 και 200 φυλλαράκια, τα οποία είναι σύνολο 400 όσα τα χρόνια της κλαδιάς. Αποτελείται από χασέ ύφασμα, βαβακερό και η περίμετρό της σύνολο είναι 80 μέτρα. Φάριο, φέρμελι, φουστανέλα, και όλα τα υπόλοιπα μέρη των ευζωνικών στολών που κατασκευάζονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη και απαιτητική εργασία που χρειάζεται να την κάνεις με μεράκι και υπομονή για να μπορέσει να ανταποκριθεί το προσωπικό στις όποιες απαιτήσεις.